Κυριακή 13 Απριλίου του 2003, λίγο πριν τις 7:30 το απόγευμα. Μαθητές της πρώτης λυκείου επέστρεφαν από σχολική εκδρομή στην Αθήνα, πίσω στο μακροχώρι Ημαθίας. Το Πούλμαν μπαίνει στην κοιλάδα των Τεμπών, στο 38-28 χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Λάρισας Θεσσαλονίκης, στο αντίθετο ρεύμα, κινείται μια νταλίκα που μεταφέρει φύλλα Νοβοπάν. Ο 43χρονος οδηγός χάνει τον έλεγχο και συγκρούεται πλαγιομετωπικά με το λεωφορείο. Η αστυνομία μας ειδοποίησε και έτυχε εκείνη τη στιγμή να είμαι ανοιχτή γραμμή με τα χειρουργεία του Γενικού Νοσοκομείου και λέω κινητοποιήστε αμέσως τα ΤΕΠ, έχουμε μεγάλο ατύχημα. Και έτσι είχαν ετοιμάσει η ΤΕΠ και για τη διαλογή από την πρώτη στιγμή. Ο διασώστης του ΕΚΑΒ που καλείται τότε να σπεύσει στο σημείο είναι ο Νικόλας Αντωνάκης. Μεγάλο χάος και μεγάλος πανικός. Η δύναμη ήταν που ξεκινήσαμε ήταν 3 αυτοκίνητα και ένα στους γόνους. Και από εκεί και πέρα καλούσαμε συνέχεια. Ήταν Κυριακή απόγευμα, ο κόσμος ήταν σε καφετέριες. Μαζεύαμε, ξέραμε όμως, επειδή βοήθησε πάρα πολύ, ήξερα που μένει ο καθένας και ότου, άρα του έλεγα έλα στο πανεπιστημιακό, πήγαινε στο γενικό και πάρε από εκεί αυτοκίνητο και συνδυάζα τα ζευγάρια για να σχηματίζονται γρήγορα τα αυτοκίνητα και να μπορούν να φεύγουν άμεσα. Τα φύλλα Νοβοπάν κόβουν σαν λεπίδες το πούλμαν στα δύο. Ξύνουν την αριστερή του πλευρά και παίρνουν μαζί τους τα 15χρονα και 16χρονα παιδιά που κάθονταν σε εκείνο το σημείο. Τρία αυτοκίνητα που βρίσκονται πίσω από το λεωφορείο πέφτουν επάνω στο διπλωμένο μέρος της φωνικής νταλίκας. Το ένα ανατράπηκε και καρφώθηκε σε ένα δέντρο. Τα άλλα δύο τυλίχτηκαν αμέσως στις φλόγες. Οι οδηγοί τους πρόλαβαν και βγήκαν. Το πρώτο που ζητήθηκε ήταν η πυροσβεστική, γιατί υπήρχε φωτιά τότε. Σε ένα από τα, νομίζω, από τα γεωταχεία, αν δεν κάνω λάθος, η οποία ήταν καθοδόν όμως, στην επικοινωνία που έκανα. Ήταν περίπου στο μακριχώρι τότε και ενημέρωσα ότι έρχεται καθοδόν. Το δεύτερο που μας ζητήθηκε ήταν γιατί κάποιοι τραυματίες και ένας νεκρός τότε βγήκε από την άλλη πλευρά του ατυχήματος και όχι από την πλευρά της Λάρισας, από την πλευρά της Κατερίνης. Και επειδή τα δικά μας αυτοκίνητα και τα πληρώματα δεν μπορούσαν να φτάσουν τους ανθρώπους αυτούς που χρειάζονταν βοήθεια, να κατεβάσουμε από την Κατερίνη αυτοκίνητα για να συνδράμουν και να παραλάβουν αυτούς τους τραυματίες. Και πράγματι έτσι έγινε, κατεβάσαμε από εκεί και καλύψαμε και από εκείνη την πλευρά το ατύχημα. Η κοιλάδα θυμίζει κόλαση. Μαθητές με τραύματα, αίματα και ουρλιαχτά εκλιπαρούν για βοήθεια. Πονούν, τρομάζουν. Κοιτάζουν σε σοκ τους νεκρούς οι μαθητές τους στα διπλανά καθίσματα. Κάποιοι προσπαθούν να βγουν από τα σπασμένα παράθυρα, ενώ άλλοι είχαν σκεπαστεί κάτω από τα καθίσματα.